Κάτσε, θα πάρω μια ανάσα γιατί. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Συγχωρέστε μας λίγο για το διαφορετικό ξεκίνημα, αλλά ανεβήκαμε 6 ορόφους Χρήστο και όση με το πόδι. Και μπορεί να είμαστε νέοι, οκ, okay, 28-28,5 εκεί πέρα. Αλλά υπάρχει και ένα παρελθόν στο Παπαπούφα, το οποίο δυσκολεύει λίγο την κατάσταση. Δεν πειράζει, γυμναστικούλα κάναμε. Λίμπερο 107,4. All about Harrison Air. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαρτίου. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 για τις επόμενες περίπου 2 ωρίτσες. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Χρήστος και ως φυσικά στην ρύθμιση του ήχου και αυτός μαζί μας μέχρι και τις 7, όπως όλοι εσείς πλησιάζοντας ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο με μπόλικη δράση αφού επιστρέφει και το ποδόσφαιρο. Έλαβα λίγο πλάτη γιατί ανέβηκα 6 ορόφους με τα πόδια και δυσκολεύομαι να στις αναπνοές μου λίγο. Όχι, έχει κολλήσει. Το κόλλησε. Το δεν είμαι πολύ φαν εκείνο. Προτιμώ να ανεβαίνω με το πόδι. Και ανέβηκαμε 6 ορόφους με το πόδι. Αφού τα ήθελες, τα έκανες. Λοιπόν, για δώσε λίγο μουσική, Χρήστο. Μάθαμε σήμερα για τον διαιτητή του αγώνα της Κυριακής. Γκαντέμις είναι ο διαιτητής, φίλε. Ο κύριος Σέζος από την Ένωση Κιλκής. Ο δεύτερος βοηθός του είναι από Πιζάκυνθο. Πιζάκυνθος τι. Να μας κάνει λίγο πονηρούς. Δεν γίνεται καφίλο πρώτο να το κυλκείς και να μου κουβαλάς τώρα δεύτερο βοηθό από τη Ζάκυνθο. Έτσι λέει, Ζάκυνθος. Για αυτό τι σημασία έχει. Δεν είναι λίγο μακριά, δηλαδή μήπως είναι κανένας Ταλιμπάν που έρχεται για ειδική αποστολή στο Βιγελίδη. Τι να κάνει Ζάκυνθο. Δηλαδή, να κόψει 7 φορές με offside τους παίκτες του Άρη που θα βγουν 9 φορές τέτα τέτ. Δεν ξέρω, φίλε. Άμα θέλει να βάλει Ταλιμπάν, σου στέλνει έναν Ευαγγέλου, φίλε, και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα Ταλιμπάν στο συγκεκριμένο παιχνίδι και δεν θα έστελναν, άμα στέλναν Ταλιμπάν, δεν θα στέλναν αυτόν που είναι δίπλα. Και πιο Ταλιμπάν, δηλαδή θυμάμαι Παμπορίδης δηλαδή, από εκεί ήτανε. Αλλά ο Σέζος σε δύο παιχνίδια, παρόλο που χάσαμε και στα δύο παιχνίδια. Δεν είχε κάποια απόφαση που να θυμόμαστε. Αυτό λέω, έτσι. Ότι ενώ είναι με λεβαδιακό και εργοτέλειο, ο Γκαντέμις αυτός. Ήμασταν τόσο κακοί που δεν χρειάστηκε. Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λες. Νομίζω ότι ήταν κανονικός ο Τίτης. Με τον Εργοτέλη υπήρχε μια φάση βέβαια, αλλά εντάξει τώρα έδωσε και το πέναλτι, δεν μπορείς να πεις κάτι. Δεν μπορεί να μιλάμε σε εκείνο το παιχνίδι τώρα για φάση. Όχι, όχι, όχι. Γενικά ούτε με το Λεβαδιακό υπήρξε κάποια φάση. Ήταν κανονικός ο Τίτης δηλαδή. Και το διαιτητή τον καταλαβαίνεις, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποια φάση κρίσιμη, ένα πέναλτι δηλαδή ή κάτι τέτοιο, καταλαβαίνεις πότε ένας διαιτητής έχει πρόθεση. Ο Σέζος έκανε δύο παιχνίδια και σφύριξε ό,τι έβλεπε και στα δύο παιχνίδια. Οκ, δύο ανάποδα φάουλ θα δώσει. Δεν μπορώ να τον σχολιάσω εγώ έτσι τον διαιτητή. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μας απασχολήσει την Κυριακή. Το ελπίζω, Χρυσανθέμου. Βέβαια την ίδια στιγμή βλέπει ο Αριανός κάθε μέρα ξυπνάει και βλέπει και μια διαφορετική κατάσταση. Πραγματικά πολλές φορές απορώ με όλους αυτούς. Και ήθελα να, επειδή τέθηκε αυτό το θέμα, έγραψε Live Sport σήμερα ότι η εισήγηση της Επιτροπής Αδειοδότησης είναι να μην προσμετρηθεί το τηλεοπτικό συμβόλαιο στον Άρη και τον Ατρόμητο. Βέβαια, υπενθυμίζω, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν το Άρης και το Ατρόμητος, δεν βάλαν και Παναθηναϊκός μέσα. Δεν βάλαν και Πανετολικός, δεν βάλαν και Ξάνθη. Εκτός αν έχουμε καπαρώσει τις θέσεις της Ευρώπης και είναι τελειωμένο το θέμα. Αν είναι έτσι, παιδιά. Okay. Αν είναι έτσι, παιδιά, πείτε το μας, να ξέρουμε ότι είναι τελειωμένο το ζήτημα. Τέλος πάντων, αντιλαμβάνομαι ότι ενδεχομένως να σου πει να ρε, παιδί, εντάξει, επειδή είναι το πιο πιθανό. Ακόμα και έτσι όμως, να ρωτήσω εγώ κάτι. Οι καλοί συνάδελφοι στη Live Sport, πώς ξέρουν την εισήγηση της Επιτροπής Αδειοδότησης για τους φακέλους αδειοδότησης, ενώ ακόμα οι ομάδες δεν έχουν ολοκληρώσει την αποστολή στοιχείων για την αδειοδότηση. Δηλαδή ακόμα δεν έχει περάσει καν η 31η Μάρτη, που είναι η καταληκτική ημερομηνία ελέγχου των ομάδων. Και επίσης, να ρωτήσω για κάτι ακόμα. Πώς ξέρετε εσείς, ρε παιδιά, τι θα αποφασίσει τον Ιούνιο? Γιατί τον Ιούνιο θα βγει αυτή η απόφαση. Και τέλη Μαΐου. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Που τώρα πάει όχι στους συναδέλφους, καλά κάνουν και γράφουν το ρεπορτάζ, κάποιος το είπε και το γράψανε. Η Επιτροπή Αδειοδότησης με τι κριτήρια εισηγείται? Γιατί εδώ μιλάνε, λέει, ότι αν δεν ισχύσει η αναδιάρθρωση, τότε δεν θα ισχύσουν και τα τηλεοπτικά συμβόλαια, άρα δεν μπορείς να τα προσμετρήσεις στην... Ε,
Ναι, το ήξερα. Ναι, το ξέρω εσύ, Γιάννη, ότι είναι υπάρχει το θέμα. Φυσικά, χωρίς το. Μου στέλνει ένας φίλος ότι αν δεν έχεις τέτοιο, λέει, χωρίς το τηλεοπτικό θα υπάρχει πρόβλημα την αδειοδότηση. Ναι, βέβαια, φυσικά θα υπάρχει πρόβλημα την αδειοδότηση χωρίς το τηλεοπτικό. Αλλά εγώ λέω το εξής. Πώς γίνεται ο κάθε Δημητρίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι. Να λέει, να κάνει μια εισήγηση ότι χωρίς το τηλεοπτικό, παιδιά, το ξέρουμε. Πέρσι ο Άρης δεν πήρε αρχικά άδεια, αν θυμάστε, σε πρώτο βαθμό, γιατί ακόμα δεν είχε το τηλεοπτικό. Αλλά πώς γίνεται η επιτροπή της ΕΠΟ να λέει ότι θα αποφασίσει με βάση την φημολογία ότι θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει αναδιάρθρωση, άρα και κατ' επέκταση τηλεοπτικό συμβόλαιο, και όχι με βάση το γεγονός. Δηλαδή, πώς θα εισηγηθείς εσύ να μην ισχύσει ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο, το οποίο είναι σε ισχύς, το οποίο επειδή είναι η ΕΡΤ υπάρχει στη διάβγεια, το οποίο έχει υπογραφές και των δύο πλευρών, το οποίο δεν έχει ακυρωθεί, αλλά εσύ θα εισηγηθείς αν δεν υπάρξει αναδιάρθρωση να μην... Πώς θα το εισηγηθείς αυτό? Και να πω και κάτι ακόμα. Πριν από λίγο ο Υπουργός έστειλε στην ΕΠΟ την αναδιάρθρωση, ώστε να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Αλλά εγώ σας λέω και το άλλο. Τι γυρίζει ο Βασιλιάδης, δεν κάνει αναδιάρθρωση και κρατάει τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Τι έκανε τότε? Είναι μια αστειότητα γενικά αυτό. Είναι να είχαμε να λέγαμε. Είναι πράγματα τα οποία δεν στέκουν από πουθενά και δημιουργούν μόνο εντυπώσεις. Τα διαραίουν επίτηδες. Είναι αυτό που σας έλεγε την άλλη φορά με το Very Aris. Δηλαδή, μπλέκουν την αξιόπιστη. Εσύ, Νίκο, μας έχει ζαλίσει με το τικιτάκα. Εκπομπή κάνουμε. Τικιτάκα. Ναι. Να τα και κάνα σοβαρό θέμα να γράφεις. Πού είναι σοβαρό αυτό? Ωραία, να το βάλω. Όχι, περίμενε. Στο διάλειμμα να γράψεις. Λοιπόν, δεν γίνεται όμως, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ακούγεται άσχημα στον αέρα. Ακούγεται, φίλε. Κλείσε το μικρόφωνο αυτό. Όχι, φίλε, τα ακούω εγώ και μπερδεύομαι. Λοιπόν. Έλεγα λοιπόν. Έλεγε, Χρυσάνθενε. Με εκνευρίζει να γράφει ενώ μιλάω και λέω τόσο σοβαρά θέματα και δεν προσέχει. Και, φίλε... και το βράδυ αξίζει να τα πει. Επειδή είμαι multitasking, φίλε, ακούω. Τι είσαι? Multitasking. Ωραία, θα κάνει το live από εδώ και πέρα και ταυτόχρονα μετά δώσει. Όχι, τόσο multitasking δεν είμαι. Έχει άλλα το παρεφυλακά κατά. Κατάλαβε. Κατάλαβε τι multitasking είναι. Ναπολέοντα νούμερο 8. Λοιπόν. Συνέχισε το. Έλεγα λοιπόν. Έλεγα λοιπόν. Και το ξέχασα με όλα αυτά που έκανε. Ξέχασα αυτό που ήθελα να πω. Κοίτα από εκεί, Χρυσάνθενε. Ξέχασα αυτό που θέλω να πω. Λέμε για το Very Aris, το θυμήθηκα. Λοιπόν, παίρνουν λοιπόν ένα θέμα το Very Aris που σας είχε πει η εκπομπή, το είχαμε γράψει και στην Aris εσύ και στο About Aris ένα μήνα πριν. Ότι σε ένα μήνα θα σας παρουσιάσουν ένα τέτοιο θέμα. Το έλεγε εδώ, ήμουν αμάρτυρο. Θα το συνδέσουν με το όφι Αιγινιακός. Δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το πήραν λοιπόν αυτό. Πήραν λοιπόν τη μία πρόταση τη Επιτροπή Διοντολογία και λέει ότι θα προκύπτουν με βάση τη δικογραφία που υπάρχει, προσέξτε λίγο, από την αθλητική βία, αξιόπινες πράξεις. Και άρα η Επιτροπή Διοντολογίας θα κάνει τον έλεγχό της σε σχέση με αυτό το παιχνίδι, το Very Aris και τι συνέβη. Το ακούει ο άλλος. Έχει φάει έναν βομβαρδισμό ψεμάτων και προπαγάνδα σε σχέση με στοιχηματισμό και οτιδήποτε άλλο και λέει, πέσει ο Άρης. Το αξιόπινες πράξεις έχουν να κάνουν και το λέει και της αθλητικής βίας προφανώς δεν έχουν να κάνουν με στοιχηματισμό. Έχει να κάνει με την φερόμενη ως επίθεση του Καρυπίδη στη Βέρεια στο ημίχρονο του αγώνα. Αυτό κατέθεσαν δύο παίκτες της Βέρειας. Έγινε καταγγελία, έχει πάει δικαστικά το όλο θέμα. Θα γίνει δικαστήριο κάποια στιγμή και θα πρέπει να αποδείξουν οι δύο αυτοί ότι τους επιτέθηκε ο Καρυπίδης και τους είπε «Οπανά! Θα χάσετε το μάτς σήμερα, μην τα γαμίσω!» Αυτό λοιπόν το φοβερό πράγμα που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά σε ελληνικό γήπεδο, ποτέ μα ποτέ, πάει ο άλλος, το περνάει μέσα και το αφήνει να εννοείται ότι έχει να κάνει με στοιχηματισμό, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό, γιατί έχει διερευνηθεί και έχει πάει στο αρχείο για το στοιχηματισμό. Με 3.500 σε όλη την Ελλάδα που παίχτηκαν με το 1.17 του Άρη. Αστρονομικό ποσό. 3.500 ευρώ. Επί 1.17. Πήρε ο άλλος 500 ευρώ κέρδισαν. Δεν μας φτάνουν ούτε για Σάββατο βράδυ. Ούτε τα σάντουιτς της αποστολής του Άρη δεν ήταν αυτά εκείνη τη μέρα.
Το μπλέκει όμως, γίνεται ο Τζαρτζέλα. Τι έγινε, θα περάσει 6 μήνες, φώναζε, έλεγε ο Τρέγκας. Τι έγινε, έλεγε ο Τρέγκας εδώ. Τι έγινε με το Βερεάρης, προβλήματα. Φίλος μας. Αυτό είναι. Αυτό επιδιώκουν. Να δείτε τα στρώματα site, γράφανε και. Αξιόπινη πράξη με βάση την έκθεση αθλητικής βίας. Την ίδια στιγμή, αυτοί που γράφουν για αξιόπινη πράξη αυτό και στοχοποιούν αυτό και αφήνουν υπονοούμενα για αυτό, έχει μπει ο πρόεδρός τους με όπλο στο γήπεδο. Ναι, αλλά εντέχνως το πνίξανε. Ναι, ρε φίλε. Αλλά λες από μια επιτροπή δεοντολογίας, ναι, το να ρίξει τον Άρη. Δεν το χρησιμοποιείς. Και ο άλλος έχει μπουκάρει με το όπλο. Και εσείς λέτε ότι είπε ονόπανα ο Καρυπίδης στους παίκτες Βέρειας. Και στείνεται εκεί πάνω ολόκληρο στόρι. Πέρασε αυτό. Τώρα έχουμε το σοκ. Γράφει Live Sport. Μόνο αρνητικά για τον Άρη γράφει. Γράφανε τρομακτική εισήγηση. Τι? Τρομακτική εισήγηση. Ναι, για Άρη και Ατρόμητο. Στο Sport FM του Αλαφούζου. Και για τον Παναθηναϊκό είναι η εισήγηση. Ο Παναθηναϊκός σωστάει 47 εκατομμύρια και είναι τρομακτική εισήγηση για τον Άρη και τον Ατρόμητο. Σου λέει έτσι κι αλλιώς εμείς άδεια πάρουμε. Οπότε κάτσε να γράψουμε για τους άλλους. Γιατί πρώτα, επειδή ξεφωνήσατε το SDNA, το Sport FM το έγραψε πρώτο. Και το έκανε κόπη το SDNA, που το έκανε κόπη από τη Live Sport το Sport FM. Να ξέρουμε και τις πηγές, παιδιά, και τη σειρά που γράφεται ένα θέμα. Και τώρα το θέμα μας είναι αυτό. Να σας πω και κάτι. Ας μην ισχύσει η αναδιάρθρωση. Να μην έχω συμβόλαιο με την ΕΡΤ. Ο φετινός ο Άρης. Ο Άρης που θα παίζει Ευρώπη το καλοκαίρι. Τσακώνει 2,5 χαρτιά από την Νόβα στο πιτς φυτίλι. Ναι, ήου. Με βάση τις τηλεθεάσεις που έχει κάνει φέτος, εύκολα. Γιατί πέρσι σου λέγε, σου δίνω ένα ΕΚΑ, έφτασε το 1,200, γιατί ανέβηκε από τη Β' Γ' Αθηνική, που να ξέρω τώρα εδώ, παλέψε τη σωτηρία. Που νομίζω ότι η Νόβα, ειδικά για τον Άρη, κράκανε να μείνει στην ΕΡΤ του χρόνου για να τον πάρει. Γιατί εγώ λέω ότι αν σήμερα πάει ο Καρυπίδης και λύσει το συμβόλαιο με την ΕΡΤ, αύριο έχει 2,5 χαρτιά από την Νόβα με υπογραφή. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πρόβλημα δεν θα έχει ο Άρης. Αλλά ο Τζέρτζελος θα γίνεται. Και ενώ λοιπόν είναι τρομακτική εισήγηση, φόβος και τρόμος κτλ., γράφει στο τέλος του ρεπορτάζ. Μία εισήγηση της Επιτροπής που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου δεν θα γίνει αποδεχτή. Δηλαδή, λέει, τρομάζω. Σε φοβίζω. Σου λέω κίνδυνος, δεν θα κάνεις, δεν θα γίνει, δεν θα κάνει, αναδιάρθρωση, εισήγηση. Και στο τέλος λες, δεν θα γίνει όμως. Ανερούν μόνοι τους αυτό το οποίο γράφουν και αποδεικνύουν ότι θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις πολύ απλά. Έλα τώρα, εντάξει, αυτό είναι. Ναι, αλλά σήμερα από το πρωί, τα μέζεά μου, ναι, εμένα γίνανε μπαλόνια. Ο κόσμος δεν μπαίνει μέσα στο κείμενο να διαβάσει την τελευταία να πρόταση. Να μπουν! Δεν βλέπει τον τίτλο. Να μπουν, φίλε. Σαν να έρχομαι εγώ εσένα και να. Ωραία, να μπουν στο λαμπάο τάρι να διαβάσει το θέμα και τότε. Να σε σημαδεύω με το όπλο και να σου λέω, θα σε κάνω, θα σε κάνω. Μετά σου λέω, δεν σε προβολήσω. Με τον Ιβάνη. Δεν σε προβολήσω. Α, δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Άλλο έχει εσύ. Εγώ έχω άλλο. Έχει άλλο. Λοιπόν. Να μπουν να το δουν στο λαμπάο τάρι, λοιπόν, φίλε. Γιατί όλα αυτά τα θέματα παρουσιάζονται αλλιώ. Και ένα θεματάκι το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4 All About Άρης On Air. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 με τον Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου. Το Μάρα Σλαμάνα περιφέρεται στους διαδρόμους του Ραδιομεγάρου. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Δεν μπορεί να συγχάσει μάλλον να σλαμάσει την ισοπαλία με τον Δημήτρη Σπανό. Μετά τις 6 ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε αφού ο Χρήστος. Έκανε μια εκτενή αναφορά σε ένα κομμάτι στο οποίο ειδικεύεται, είναι η αλήθεια. Και είναι ο κορυφαίος στο είδος του σε αυτά τα ζητήματα. Πάμε στα πιο αγωνιστικά, αφού έχουμε παιχνίδι την Κυριακή και μια προετοιμασία που εξελίσσεται με προβλήματα για τον Άρη, ο οποίος φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα θα αγωνιστεί κόντρα στον Όφη, όπως διαβάζετε εδώ και κανένα μισάρο στο Λαμπαουτάρης, χωρίς τον Ντάνιελ Λάρσον, ο Σουηδός. Που... Το τσέκαρε, τελειωμένο το θεωρείς δηλαδή. Εγώ θεωρώ πολύ δύσκολη την παρουσία του μας Κυριακής. Μάλιστα.
Δεν πέμπτην ακόμα, ρε φίλε. Δεν προπονήθηκε ούτε την Τρίτη ούτε την Τετάρτη. Μάλιστα. Έκανε ατομικό. Και μας το λέτε την Πέμπτη. Δεν θα μιλήσω. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω. Λοιπόν, δεν προπονήθηκε ούτε την Τρίτη ούτε την Τετάρτη ο Σουηδός. Έχει κάποιο ένα θέμα στο γόνατο. Σήμερα... Αφού την Τετάρτη πήγε να δώσει συνεντεύξεις εμάδα. Τον έφαγε αυτός που έκανε συνέντευξη, πιστεύω. Ο Γκαντέμις αυτός. Ο Γκαντέμαρος. Λοιπόν. Ναι. Παρεπτόντος το Σάββατο ή αύριο. Μπορεί και αύριο, Νίκο. Αύριο είμαστε έτοιμοι αύριο. Δεν προλαβαίνουμε. Σάββατο. Σάββατο, λοιπόν. Μείνετε συντονισμένοι στο All About Aris. Θα υπάρχει μια μεγάλη τηλεοπτική. On camera, όχι τηλεοπτική. On camera. Δεν θα το δούμε, δεν μπορούμε να το βλέπουμε στη τηλεόραση μας. Άμα έχεις καλώδιο να συνδέσεις την τηλεόραση με τον υπολογιστή σου, μπορείς να το δεις και εκεί. Να σε ενημερώσω ότι είναι 2019 ναι. Και παίζει το YouTube στις τηλεοράσεις. Α, ναι, από YouTube, ναι, όχι πολύ σωστά. Έχεις δίκιο, ναι. Γιατί είναι το... Επίσης παίζει Wi-Fi. Αλήθεια. Επίσης παίζει mirroring. Το μύρο, ναι, δεν το... χρειάζεσαι καλώδιο πλέον για να συνδέεις, για να βλέπεις αυτά που έχεις στο κινητό σου στην τηλεόραση. Εμείς είμαστε λαϊκά παιδιά, έχουμε τις παλιές ρακιώσεις. Τι να κάνουμε. Επίσης δεν χρειάζεται καν όλα αυτά που λες, αρκεί να έχει ίντερνετ η τηλεόραση. Πληκτρολογείς 3W όλα about Aris. Οι πολλοί καινούργιες όμως. Έχεις τέτοιες στο 4 χρόνια την έχω τηλεόραση. Και μπαίνεις στο ίντερνετ. Μπράβο, ρε Χρυσανθέ. Όχι απλά μπαίνω στο ίντερνετ, μπαίνω παντού. Μπράβο, ρε Χρυσανθέ, ωραίος. Λοιπόν. Εσύ τι τηλεόραση έχεις από αυτές τις μεγάλες με τον ποπό από πίσω. Όχι με τον ποπό, δεν έχω, για το Θεό, εντάξει. Τι είπαμε. Έχεις. Εκείνη μας έχει καεί πλάσμα. Στην Τούμπα όταν μας κάει και ένα βράδυ. Στην Τούμπα τι θα σας κάνει. Κανένα πλάσμα. Μπαμ. Πλάσμα έχετε. Πόσο είναι 37, 37. Το ρωτάς αν έχει πλάσμα και λέει 37. Πλάσμα πόσο είναι. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις για τη συνεργάτη έχω, τον εχθρό της τεχνολογίας. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν ασχολούμαι κιόλας. Καλά, δηλαδή πρέπει να βλέπεις τηλεόραση για να ξέρεις ποιες είναι οι πλάσμα και ποιες όχι. Εγώ δεν έχω μόνο για να παίζω PlayStation υπό εδώ. Σε παίζω ένα FIFA. Δεν θες. Έχω. Κοίτα. Τι 10. 10. Τι 10. Στα 10 θα σταματήσω γιατί δεν βαριέμαι μετά, δεν έχω διάθεση. Στα 10 σταματάω συνήθως να ξέρεις. Έχω γίνει πάρα πολύ καλός με το Χριστάκο που παίζω. Χρήσατε, τόσα χρόνια ασχολούμαι με το συγκεκριμένο. Δεν μπορείς να μου πεις. Τι κάνεις δηλαδή. Φίλε, υπήρχαν περίοδοι, ας πούμε, πιο μικρός ήταν, βέβαια. Γιατί μετά ξεκίνησα να δουλεύω με εσένα και δεν μου έμεινε χρόνος. Άρα τα βράδια δεν θα το κάνεις. PlayStation παίζεις. Πλέον όχι, το έχω σε 4-5 μήνες. Ορίστε. Αλλά πάλι. Παίζεις και διαδικτυακά. Πιο παλιά έπαιζα. Τώρα ξέχεις λογαριασμό σε διαδικτυακά. Ωραία, μπορούμε να παίξουμε δηλαδή διαδικτυακά. Αν σε κάνω μια πρόσκληση το βράδυ. Και θα καθόμαστε με τον Χρήστο με τις 6 το πρωί. Να παίξουμε PlayStation. Και θα σηκωθεί καμιά κατέρα. Να κάνουμε ένα τουρνουά All About Aris διαδικτυακά. Και σηκωθεί καμιά κατέρα. Παίζω πρωτάθλημα τώρα. Μπράβο. Η Κατερίνα σηκώνει, ρίχνει οι σφαλιάρες. Ναι. Λοιπόν. Συνεχίζουμε το θέμα του Λάρσον. Ναι, Λάρσον. Τον έφαγες. Α, δεν είπα τι είναι. Α. Συνέντευξη λοιπόν on camera. Πάρα πολύ ωραία. Πιανού. Με το Σουηδό. Και okay, δικιά σου συνέντευξη. Είπες να αποκαλύπτεται. Καλό. Στον Γκαντέμι του site. Τον Νίκο Παπαδόπουλο. Σταμάτα καμάς γειτόνο, είχε το πρόβλημα την Τρίτη. Εγώ χθες τον έκανα. Χθες οριστικοποίησες την τέτοια. Σήμερα οριστικοποίησες. Α, σήμερα οριστικοποίησες. Μάλιστα. Τέλος πάντων, περαστικά να είναι. Εγώ ελπίζω θα παίξει, είναι σημαντικός. Αλλά σε κάθε κοίτα, περίπτωση έχεις παίκτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα οι γιατροί λένε ότι όταν μιλάμε για ένα τραυματισμό. Πότε χτύπησε την Τρίτη. Πότε. Πήγε την Τρίτη και είχε ενοχλήσει. Δεν χτύπησε, ενοχλήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, τι έκανε. Πρέπει να. Δεν ξέρω. Απλήρωτος ο Λάρσον. Να το βγήκε. Ικανή είναι αυτή. Το δούμε πουθενά αύριο. Πονάει η τσέπη του. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα ο παίκτης πρέπει να κλείνει έναν κύκλο τριών προπονήσεων γεμάτων προκειμένου να παίρνει το πράσινο φως για να τεθεί στη διάθεση του προπονητή. Ο Λάρσον μέχρι στιγμής δεν έχει ούτε μία αυτή την εβδομάδα. Ήλπιζε ο Παντελίδης ότι τον έχει σήμερα. Δεν τον είχε. Επαναλαμβάνω. Δεν τον είχε ούτε χθες ούτε προχθές. Αύριο, αρχίζει να θέλω, έχουν μείνει δύο. Αν προπονηθεί, θα αυξήσει κάπως ελπίδες του Μπάς και τον Μπάρι στην αποστολή. Αλλά και πάλι πλέον θεωρείται δύσκολο το να είναι. Ντιγκίνι. Όχι απίθανο, αλλά δύσκολο. Υπάρχουν εναλλακτικές για τον Λάρσον. Ο Ντιγκίνι είναι μία. Αλλά αν επιλέξει ο Παντελίδης τον Ντιγκίνι, θα πρέπει να πάει να βάλει τον Γιουνές βασικό. Ε, ποιο θα βάλει. Ναι. Με τον Όφη παίζω, ρε φίλε. Έχει βάλει δύο γκολ. Δηλαδή, με ποιο θα βάλω. Άμα δεν τον βάλω σε αυτό το μάτσο, σε ποιο θα τον βάλω. Με τον Απόλλωνα Σμύρνης έπαιζε. Α, όχι, με τον Απόλλωνα. Έβαλε ανέτοιμο. Ο Όφη δεν είναι Απόλλωνα Σμύρνης. Τον έβαλε ανέτοιμο τον Τιγκινί. Γιατί δεν ήταν 100% έτοιμο. Γιατί ήταν ο Απόλλωνα Σμύρνης. Θα τον κάνει αλλαγή. Γιατί ήταν ο Απόλλωνα Σμύρνης. Όχι, γιατί πιστεύει ότι τον Τιγκινί έρχεται στην κορυφή.
Γι' αυτό. Τώρα βάλει το Γιουνές. Εκτός αν το χαλί Χρήστο. Εκτός αν επιλέξει το Γιάννη Φατζίδη και κρατήσει τον Τικίνη μπροστά. Εγώ πιστεύω μπορεί να το κάνει και αυτό. Για να δώσει και μια ευκαιρία. Να πάει τον Ματέο. Εξ αρχής να το πάει Φετφατζίδη τον Ματέο στα αριστερά, βασικά, για να είμαστε πιο ακριβείς. Και να έχει το Φετφατζίδη δεξιά. Κοίταξε, το Φετφατζίδη τον είδαμε βασικό μόνο σε ένα μάτς. Τον Ολυμπιακό. Σε παιχνίδι δηλαδή που εντάξει, οκ. Okay. Άλλο μάτς το συγκεκριμένο και με όλη την ιδιαιτερότητα που έχει για το ίδιο το παιδί. Ίσως να πρέπει να πάρει και ένα παιχνίδι βασικός στο Βικελίδης με έναν υποδιέστερο αντίπαλο. Να μπορέσει να κάνει 5 πράγματα παραπάνω. Να το δούμε στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση, για τον Άρη βλέπετε ότι δεν αποτελεί πρόβλημα πλέον η απουσία ενός βασικού ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, λείπει ο Βέλεφ και λες, θα μπει ο αρχηγός της ομάδας να παίξει. Λείπει, αν λείψει ο Λάρσον, και έχεις και το Φετφατζίδη και τον Τικίνη. Λείπει ο Τόνσο, παίζει ο Μαρτίνες. Δηλαδή, έχεις επιλογές για όλες τις θέσεις πολλαπλάσεις με εξαίρεση το φορ. Εκεί υπάρχει η απουσία του Διαμαντόπουλου. Εκεί βγήκε του Τικίνη η επιλογή. Και βάλε τον Τικίνη, ναι, αλλά δεν είναι η κλασική, δεν είναι η θέση του, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ο Τικίνη είναι για δεύτερος επιθετικός. Και ειδικά άμα έχεις προβλήματα με την αντίπαλη άμυνα, που θα έχεις με κλειστή άμυνα, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι ο Τικίνη ο κατάλληλος παίκτης για να ξεκλειδώσει μια κλειστή άμυνα. Να μου πεις να τον βάλεις εκτός έδρας παιχνίδι, οκ. Okay. Νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ καλή περίπτωση. Για μάτς όπως αυτά με τον Όφη, δηλαδή όπως αυτό της Κυριακής, όπου θα έχεις το λεωφορείο σταθμευμένο, νομίζω ότι θα σου δώσει λύσεις ο Γιουνές, που τον βρίζουμε, τον κάνουμε το run, με 7 γκολάκια έχει βάλει. Και είναι ο πιο αποτελεσματικός σου παίκτης. Ο Γιουνές. Εντάξει. Και θα βάλει άλλα 2 την Κυριακή. Ένα γκολ κάθε 3,7 τελικές. Ναι, γιατί και άλλα 2 που χάσαμε τα πέναλτι. Απλά έχει χάσει τα 2 πέναλτι αυτά, με τον Ατρόμητο και τον ΠΑΟΚ. Έχει φάει τα πίνελη και τη ζωή του. Για αυτά τα 2 πέναλτι. Τέλος πάντων, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και μακάρι την Κυριακή να βρει δίχτυα πάλι ο Τινίσιος και να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στους 3 βαθμούς της νίκης και να πιάσει και τον Ατρόμητο, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Βέβαια, σήμερα πάλι είδαμε ότι στο Ολυμπιακός Ατρόμητος μπήκε ξένος διαιτητής. Αυτό είναι ένα θέμα. Ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει τους ανθρώπους του Άρη. Το γιατί δηλαδή στο Ολυμπιακός Άρης μπαίνει ο Σιδηρόπουλος και τώρα μπαίνει ξένος διαιτητής στο Ολυμπιακός Ατρόμητος. Και εγώ εικάζω ότι στο Άρης Ατρόμητος θα μας στείλουν ξένο διαιτητή. Λες. Γιατί αυτό θέλει ο Σπάνος. Όταν εικάζει ο Χρήστος να το σκάτσει, είναι το σπέφτη μέσα, είναι η αλήθεια. Να δούμε. Θέλω να μου στείλουν το Σιδηρόπουλο στο Άρης Ατρόμητος. Μη σου πω ότι στο Άρης Ατρόμητος θέλω ξένο διαιτητή κιόλας. Ναι. Γιατί δεν θα με ευνοήσει ο διαιτητής στα παιχνίδια με το Σπανό. Ναι. Γι' αυτό. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Σίγουρα είναι απώλεια ο Λάρσον αν δεν αγωνιστεί. Από την άλλη, ξαναλέω ότι έχει τέτοιο ρόστερ η ομάδα που δεν έχει θέματα και ζητήματα ακόμα και όταν υπάρχουν τα πρώτα. Μην ξεχνάμε ότι ο Λάρσον ήρθε να αντικαταστήσει τον καλύτερος ίσως ποδοσφαιριστή, αν και για μένα. Φέτος ο Ντιγκινί είναι αυτός ο οποίος έχει κλέψει την παράσταση. Ο παίκτης ο οποίος ήρθε δηλαδή στη θέση του Πλατέλα και τον οποίο κάποιοι πηδήξατε από τα μπαλκόνια όταν έφυγε. Να σου πω τώρα κάτι τώρα που είπε στον Γκάμα. Περίμενε λίγο. Αντί του Πλατέλα λοιπόν ήρθε ο Ματέο Γκαρσία, ο Ντιγκινί, ναι, ο Μπρούνο Γκάμα, ο Λάρσον και ο Φετφατζίδης, φίλε. Αυτοί οι 5 ήρθαν στη θέση του Πλατέλα. Πολύ ωραία. Και πηδούσατε από τα μπαλκόνια κάποιοι. Και λέγατε, εγώ δεν παίρνω διαρκείας φέτος. Πάνε τώρα να το δείτε στο Αζερβαϊτζάν. Τραυματίστηκε ο Γκάμα και ήρθε ο Λάρσον. Τραυματίστηκε ο Λάρσον και ήρθε ο Γκάμα αυτές τις μέρες. Όχι για να παίξει, βέβαια. Και εσύ γελάς. Εντάξει. Το κάνουμε και λίγο. Γκαντέμις. Επιλογές έχουμε. Ο Γκάμα. Εσύ ο Γκάμα. Ο Γκάμα, ρε φίλε, ο Γκαντέμις. Του Γκαντάμα. Ο Γκαντάμα, ναι. Ή πώς το λέει ο Μάκης, ο Ντεγκάμα. Ο Ντεγκάμα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ο Πορτογάλος πάντως τις επόμενες μέρες αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Εκτός από που θα βρεθεί στην Ελλάδα, ίσως και αύριο. Τι θα τον κάνουμε, ρε φίλε. Τώρα δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα το αν θα κάτσει για λίγες μέρες. Δεν νομίζω να γυρίσει για μόνιμη κατάσταση. Αυτό θα γίνει λίγο πιο μετά. Ναι. Αλλά είναι πιθανό να βρεθεί τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Αυτό τώρα πόσο διάστημα είναι έξω. Ενδεχομένως να παρακολουθήσει και ο Τωμάς με τον Όφη από κοντά. 6 μήνες. Ιούλιο. Ιούλιο. Να. Δηλαδή στα ευρωπαϊκά παίζει.
Δεν θα είναι έτοιμο. Ή τότε τι λες Ιούλιο, πες Αύγουστο. Δεν σου πω ότι Ιούλιο θα είναι έτοιμος, Ιούλιο θα αρχίσει να μπαίνει κανονικά στις προπονήσεις. Άρα στο πρωτάθλημα θα μπει. Ναι. Και στους ομίλους του Europa League. Ή στα play-off του Europa League, ενδεχομένως. Άρα φτάσαμε, φτάσαμε στα play-off. Περάσαμε δύο γύρους. 100% τώρα, ξέρεις. Επειδή ακούω διάφορους να λέτε ότι το 1,5 εκατομμύριο ο Καρυπίδης θα το βρει από την Ευρώπη. Παιδιά, ήρεμα. Για να πάρεις χρήματα από την Ευρώπη πρέπει να μπεις στους ομίλους. Οκ, θα πάρεις κάποια εισιτήρια. Κάποια σημαντικά χρήματα δηλαδή. Αλλά μην περιμένετε στους δύο πρώτους γύρους συν τα play-off. Στα play-off θα πάρεις κάποια λεφτά. Στους δύο πρώτους γύρους να πάρεις πάνω από 200-300 χιλιάρικα συνολικά. Και σκεφτείτε ότι το 200-300 χιλιάρικα θα τα πάρεις, αλλά θα πας, ας πούμε, τα δύο ταξίδια. Όταν πάει μια αποστολή 30 άτομα στο εξωτερικό, δεν πληρώνεις 100 ευρώ. Αυτά πολλές φορές δεν τα σκέφτεστε. Τα έξοδα δηλαδή τέτοιου τύπου. Δεν έχεις μόνο έσοδα, έχεις και έξοδα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήδη τώρα θα γίνουν ούκο λίγα πράγματα για να διορθωθούν πράγματα στο γήπεδο και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις ευρωπαϊκής συμμετοχής. Ούκο λίγα χρήματα πάλι χρειάζονται. Εμείς έχουμε μια τάση να λέμε τόσα έσοδα έχει η ομάδα, δεν υπολογίζουμε ποτέ τα έξοδα. Ακόμα και στις εποχές που έγιναν τα λάθη, γιατί έγιναν πολλά λάθη στους χειρισμούς, ψάχναμε να βρούμε πού πήγαν τα 12-13 εκατομμύρια τα έσοδα και δεν ρίχναμε μια απλή ματιά στα συμβόλαια των παικτών. Και αν ρίχναμε, λέγαμε, έπαιρνε 100 ο Παπαδόπουλος. Δεν έπαιρνε 100, έπαιρνε 140. Γιατί τα 40 ήταν η εφορία. Αυτά τα έξοδα δεν τα βάζαμε ποτέ στο μυαλό μας. Είχε λέει 100 χιλιάρικα εισπράξεις. Όταν τα 100 χιλιάρικα εισπράξεις, τα 60 πάνε σε ΕΠΟ, ΜΕΠΟ, αστυνομία, δεξιά, αριστερά, τα 20 στο πρόστιμο και σου μένουν τα 20, δεν είναι 100 χιλιάρικα εισπράξεις, είναι 20 χιλιάρικα εισπράξεις. Εμείς έχουμε μια τάση απλά να λέμε πήραμε λεφτά. Το τι δίνουμε είναι το θέμα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει προσοχή στην διαχείριση. Και τη φετινή χρονιά και την επόμενη χρονιά και κάθε χρονιά. Τόσο αν φέρεις τον άπλα, οκ, 100 εκατομμύρια με το κεφάλαιο έχουν δίπλα. 100 εκατομμύρια. Ξέρετε τι σημαίνει 100 εκατομμύρια με το κεφάλαιο? Ότι έχει βάλει 100 εκατομμύρια ή φαίνεται ότι έχει βάλει τέλος πάντων 100 εκατομμύρια από τις αυξήσεις με το κεφαλαίου. Αλλά και ότι του χρωστάνε 100 εκατομμύρια. Αυτά βέβαια τα βλέπεις μόνο όταν έχεις πρόβλημα. Αν έρθει, ξέρω εγώ, κάποιος και τον αναγκάσει να φύγει, ας πούμε, από την Ελλάδα. Εκεί θα δεις το έργο αλλιώς. Μέχρι τότε είσαι οκ, είναι ο άπλας. Μια ομάδα όμως έχει πάρα πολλά έξοδα που δεν τα βλέπετε, δεν τα υπολογίζετε. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Γι' αυτό και πολλές φορές είναι λάθος και οι κρίσεις. Σας είπα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα 100 χιλιάρικα έσοδα στο Παντελόνι μπαίνουν 20 με 30. Στο ταμείο της ομάδας. Τα υπόλοιπα 70, γεια σας. Δεξιά και αριστερά. Με τη σωστή διαχείριση. Άμα κάνεις και κακή διαχείριση, ένα δεκαρικάκι θα σου μείνει. Μπορούμε να πάμε στο break μετά από αυτή την λογιστική προσέγγιση των θεμάτων μας. Και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε τις γραμμές. Να ακούσουμε και εσάς, να σας συμβουλευτούμε. Πάμε και εμείς τώρα στο break να πάρουμε τις ανάσεις μας και βάζουμε μπρος σε λίγο με την δεύτερη ώρα. Επιστρέφουμε λίγο 107,4 All About Harrison Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί μας το θεϊκό Αγγελάκη 10. Delivery 12.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 2 το βράδυ. Με ένα τηλεφώνημα στο 2310-221-321. Εκπληκτικό σου τζουκάκι, εκπληκτικό λουκάνικο, εκπληκτικά όλα στο θεϊκό. Το οποίο είναι μαζί μας σε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ανοίγουμε τις γραμμές 2-3-10-2-87 και 3-8 για να τα πούμε και μαζί σας. Μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί. Χτυπάνε ήδη για το χρήσανθο για το λαό σου.
Εγώ τι, εγώ λείπω. Και ποιος ήταν το λόγραμμά σου? Ναι. Ναι. Ο Νίκος. Να τι, καλώς όρισε το λαό. Έχουμε φίλο Χρήστο μου. Δύο είδη, μάλιστα. Φίλο, ο Χρήσανθος είναι popular. Είναι popular. Πάμε στον πρώτο, καλησπέρα. Γεια σου, Χρήσανθε. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Νίκο. Α, ευχαριστώ. Τι γίνεται? Τους προλαβαίνω όλους την τελευταία. Τελευταία είναι, δηλαδή, έχω ταχύτητα Λευτέρης Τζόγλου. Ωραία. Τους προλαβαίνω για πλάκα. Ταχύτητα τους, λοιπόν, Λευτέρης. Άκουσα αυτά που λέγατε για το Λάρσον, ότι υπάρχει πιθανότητα να μην παίξει. Ναι. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, υπάρχει πληθώρα παικτών εκεί. Το πιο λογικό είναι Ντεγκινή δεξιά, Γκαρσία αριστερά, Γιουνές κορυφή και Τόνσο από πίσω, οργανωτής. Το Βετφαντζίδη δεν τον θέλω στη βασική ενδεκάδα, γιατί όταν ο Άρης θα κερδίζει στη μένα φάουλ έξω από την περιοχή, ναι, θα χώνεται εκεί πέρα και θα με νευριάζει. Από τη στιγμή που υπάρχει εκεί ο Ματίγια που έχει σέντρα διαβήτη, δεν είναι δυνατόν να χώνεται εκεί ο Βετφαντζίδης να εκτελέσει αυτό στα φάουλ, γιατί κάτι τέτοιο έκανε με τον Ολυμπιακό. Οπότε καλύτερα να μείνει στον πάγκο, γιατί θα είναι εκνευριστικός. Ναι. Η ενδεκάδα είναι δεδομένη, την είπαμε πριν από λίγο, για μπροστά. Πίσω είναι καπαρωμένες οι θέσεις. Όπως είπε και ο Νίκος, ο Κόρχοτ θα είναι αριστερά και ο Δελιζήσης θα είναι ελλείψη του Βέλεθ στο κέντρο της άμυνας. Οπότε στο χέρι των παικτών είναι να είναι συγκεντρωμένοι και να μην χάνουν γκολ τα οποία φαίνονται πανεύκολα. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να το κάνεις θεαματικό, να το κάνεις να κυνηγάς την ουσία. Και το παιχνίδι εγώ νομίζω ότι θα είναι όσο εύκολο ήταν και με τον Απόλλωνα. Με την προϋπόθεση ότι βέβαια θα έχουν τη σοβαρότητα που δείξαν και με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Όσον αφορά τώρα για το θέμα του Ματέου Γκαρσία που ακούω 1,5 εκατομμύριο ευρώ ότι κάνει πρόταση ο Άρης, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή για τον ποδοσφαιριστή αυτόν είναι υπερβολικά τα χρήματα αυτά. Πιστεύω ότι 800 βαριά ένα εκατομμύριο ευρώ θα έπρεπε να δώσει ο Καρυπίδης. Γιατί δεν η ρήτρα να... του πάντως είναι 5-800. Ναι, εντάξει, τη ρήτρα δεν μπορείς να μπεις τώρα σε αυτή τη διαδικασία να, ό,τι θέλει ο ποδοσφαιριστής να δίνει. Δεν είναι η το ομάδα. Ποδοσφαιριστή η ρήτρα. Της ομάδας. Ναι, τέλος πάντων, όποιος την έβαλε αυτή τη ρήτρα, δεν μπορείς να μπεις στη διαδικασία αυτή. Πρέπει να τα μαθήματα. Τα παθήματα να γίνονται μαθήματα και μπορεί ο Γκαρσία μετά από 2 χρόνια να κάνει 10 εκατομμύρια ευρώ. Yeah, άμα κάνει 10 θα πάρει τα 8,5. Ναι, αυτή τη στιγμή όμως νομίζω ότι 800 με 1 εκατομμύριο βαριά θα έπρεπε να δώσει ο Καρυπίδης για τον κύριο Γκαρσία. Θα δούμε πώς θα πάει. Αυτά τα λίγα. Περιμένουμε το παιχνίδι. Όταν έχεις Σιώπη και Ματίγια αμυντικά χαφ, δεν φοβάσαι τίποτα. Και νομίζω ότι θα το κάνουν εύκολο το παιχνίδι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα, Νίκο. Ευχαριστούμε τον φιλό. Πάμε στον επόμενο. δεν μπορώ να φανταστώ ποια αρχή μπορεί να μην σου δώσει άδεια με το σκεπτικό ότι δεν θα πάρεις τα χρήματα ενός εγγυημένου συμβολαίου το οποίο θα θετηθεί χωρίς δικιά σου υπαιτιότητα και υπό την έννοια ότι απαγορεύεται να βρεις λεφτά κάπου αλλού. Δηλαδή είναι τόσο έολο όλο αυτό σαν σκεπτικό που, εντάξει, το σέβομαι σαν είδηση που θα μαζέψει χτυπήματα, αλλά πραγματικά δεν αντέχει σε κριτική μια τέτοια προσέγγιση. Δηλαδή... Η πλάκα είναι ότι το γράφει η Live Sport, ok, το παίρνουν τα site, καλά κάνουν αυτό και αυτή είναι η δουλειά τους, να πάρουν τα κλικ τους, αλλά η πλάκα είναι ότι στο ρεπορτάζ της Live Sport που γράφεις φοβερό, κίνδυνος κτλ. Λες στο τέλος, ναι, η εισήγηση η οποία μάλλον δεν θα γίνει δεκτή.
Τι το γράφεις όλο το παραπάνω. Όλο μαζί. Μα δεν αντέχει σε κριτική, ρε παιδιά. Εκτός αν εγώ είμαι παράλογος. Δεν ξέρω. Δηλαδή θα πούν στον Άρη, δεν παίρνεις άδεια, θα το πούνε. Εγώ σου λέω πώς θα το. Πώς θα το πούνε. Επειδή υπάρχει μια φημολογία ότι δεν θα γίνει αναδιάρθρωση. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Να ήταν ανάποδα. Κοίταξε, να σου πούνε ήταν ανάποδα. Δηλαδή να έλεγες ότι για να πάρεις το συμβόλαιο. Δεν έχεις τίποτα αυτή τη στιγμή. Και για να πάρεις το συμβόλαιο πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση. Ωραία. Να πω. Ναι, πρέπει πρώτα να γίνει αναδιάρθρωση και μετά να υπογράψω το συμβόλαιο. Άρα μέχρι τότε είναι όπως το πέρσι, που δεν πήρε άδεια ο Άρης σε πρώτο βαθμό. Γιατί? Γιατί δεν είχε υπογράψει συμβόλαιο με την ΕΡΤ. Εντάξει, γιατί ήταν ακόμα σε διαπραγματεύσεις. Μετά τις 15 μέρες όμως, και όταν έκανε την έφεση ο Άρης και υπέγραψε το συμβόλαιο με την ΕΡΤ, πήρε κανονικά άδεια. Μα είναι σαν να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εδώ δηλαδή, τώρα έχει δημοσιευτεί στη Διάβγεια, είναι σε ισχύ στο συμβόλαιο. Δηλαδή είναι κανονικά. Του χρόνου ο Άρης έχει συμβόλαιο με την ΕΡΤ και σου λέει, επειδή διαβάζω ότι δεν μπορεί να μην ισχύσει. Ναι, όχι, είναι τόσο παράλογο. Ή αν τυχόν δεν ισχύσει, αλλά να το ξέρω, ας είμαι να διαπραγματευτώ και σε δύο μέρες θα σου φέρω πρόταση. Μα εγώ είμαι βέβαιος ότι ο Άρης, είτε μείνει στην ΕΡΤ, είτε ζητήσει να φύγει, θα έχει διαφορετικό συμβόλαιο από το τωρινό. Μα είναι δυνατόν. Δεν αντέχει σε κριτική αυτό το πράγμα, δηλαδή και σαν. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή καμιά ομάδα θα πάρει άδεια. Άρα δες το και έτσι. Οι 7 ομάδες. Ναι, είναι ο Παναθηναϊκός, ο Πανετολικός, η Ξάνθη, που είναι εκεί κοντά. Ναι. Για τον Άρη και τον Ατρόμητο. Ναι, δεν ξέρω, είναι τόσο. Και μάλιστα στο Sport FM που πήγα και το διάβασα το άρθρο, έγραφε. Σε κίνδυνο είναι η ευρωπαϊκή συμμετοχή του Άρη και του Άρη. Κάνανε λάθος και γράψανε του Άρη. Μπες δέστο. Γράφει του Άρη και του Άρη. Όχι του Άρη και του Ατρομήτου. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, δεν αντέξει κριτική για μένα. Επίσης αυτό που λέμε για τα λεφτά, φυσικά τα λεφτά είναι, εμείς νομίζουμε ότι είναι υπέρα αρκετά και δεν είναι, είναι εντελώς οριακά. Ο Άρης θα έχει λεφτά μόνο άμα μπει στους ομίλους. Δηλαδή πραγματικά η είσοδος στους ομίλους στην Ευρώπη που θα σου φέρει ας πούμε 3-4 εκατομμύρια, ένα τέτοιο ποσό, αυτό είναι ποσό για τον Άρη. Το να λέμε ότι επειδή πήρε 2 εκατομμύρια από την τηλεόραση, τι είναι, σαν τον Ιησού να τα πολλαπλασιάσει, πού θα πρωτοπάνε αυτά τα λεφτά. Νομίζει ο κόσμος, δηλαδή, λεφτά έχετε. Δεν, φυσικά όχι. Και φυσικά όταν βγούνε, θέλω να ρωτήσω, παράδειγμα, ο Άρης παίζει Ευρώπη, στο διαρκείας, ποια τιμή θα έχει τώρα, τι θα συμπεριλαμβάνεται. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Θα συμπεριλαμβάνονται τα προκριματικά, θα συμπεριλαμβάνονται μέχρι και τον όμιλο. Είναι ένα θέμα, δεν ξέρω τι έχει δικαίωμα να κάνει. Είναι υποχρεωμένη να τα συμπεριλάβει. Είναι στην διακριτική της ευχέρεια. Γιατί σε περίπτωση που τα συμπεριλάβει, δεν πάμε να γκρινιάζουμε και να λέμε όχι να ακριβά. Όχι, εμείς θέλουμε 150 ευρώ να δούμε 200 μάτς. Σαν ένα που σου έστειλε μήνυμα μια μέρα και είπε, αν ο Καρυπίδης κάνει αυτό και εκείνο και εκείνο, θα πάω στο γήπεδο. Μπράβο, ευχαριστώ. Δηλαδή, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πού θα ενταχθούν αυτά τα παιχνίδια. Γιατί λέμε ότι από 3 αυτόνομα μάτς περιμένουμε κάποια κέρδη. Πώς? Από ελεύθερα εισιτήρια. Γιατί άμα κόψεις σε 3 μάτς 55.000 εισιτήρια, εντάξει, είναι κάποια έσοδα. Θα μου πεις, εντάξει, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Αλλά γενικά ο κόσμος να μην νιώθει ότι υπάρχει κάποια μηχανή που κόβονται λεφτά και εμείς πάμε να συμμετέχουμε. Εμείς πρέπει από το δικό μας υστέρημα να δημιουργήσουμε, ειδικά στην αρχή. Γιατί έχω την αίσθηση ότι πάντα περιμένουμε κάτι για να ανταποκριθούμε. Αυτό στον Άρη δεν μπορεί να γίνει. Τελείωσε. Ή θα δώσεις κάτι, πρέπει να σε πονέσει αυτό που θα δώσεις για να συμμετέχεις στον Άρη. Αλλιώς γίνει δίπλα. Να έρθει ο Άγιος Βασίλης να σου κάνει δώρα. Να είσαι καλά. Αυτά. Yeah. Επόμενος, καλησπέρα. Άρης, θρησκεία, πόλη Θεού η λατρεία. Παππούς Παναγιώτης από Αθήνα. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Μήνυμα προς τον Παύλο. Παύλε, δεν πιστεύω να μην ξαναβγεί στο ραδιόφωνο επειδή προχθές ο ας πούμε επιτραπεί ο όρος εξωκοινοβουλευτικός προπονητής που βγαίνει κάθε μέρα σου πέταξε τις ασφάλειες έξω και τρέχαμε για ηλεκτρολόγο να τις αποκαταστήσουμε. Τώρα πανέφερε στον Παύλο, ξέρουμε τον επόμενο που θα είναι στη γραμμή. Σίγουρα. Θα βγει τώρα να κάνει τη γαλάντα. Και κάτι για τον Κλεωμένη. Ναι. Όχι και μισή ο άνθρωπος στον Άρη επειδή βγαίνει καθημερινά και λέει τη γνώμη του. Και εσύ καθημερινά βγαίνεις και μας κάνεις τον προπονητή όλη την εβδομάδα ποιοι πρέπει να μπουν κατά τη γνώμη σου βέβαια, ποιοι πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Και ο Ιτζόγλου
να είναι καλά το παιδί, έχει προσφέρει στην ομάδα, δεν έχω τίποτε μαζί του, ούτε και έχω να φύγει θα ήθελα. Αλλά και εσύ τον υποστηρίζεις αυτόν, αλλά εσύ είναι ποιος. Εμείς δεν σου είπαμε ποτέ τίποτε. Τι γνώμη σου λες, τι γνώμη λέει και ο Παύλος. Όσο για τον άλλον τον φίλο που βγήκε και είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει αν ο Παύλος έχει το νούμερο 2, του λέω ότι εμένα με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όπως με ενδιαφέρει και τα 5.000 που έδινε αυτός και τον ζηλεύω για τα 5.000 που έδινε, την ομάδα που ακολουθούσε, γιατί εγώ δεν μπορούσα να την ακολουθούσε, να την ακολουθήσω εκεί που ήμουνα. Μπάστα παιδιά, μπάστα. Να βγει η ομάδα και αφού βγει μετά να κάνουμε και τις κριτικές μας. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο Χρήστο μου. Ωραία, ανοιχτές οι γραμμές, 2-3-10-2-87-8-8-8, για να τα πούμε μέχρι τις 7. Χθες είχαμε, όταν έφυγες, μια ωραία κουβέντα, ρετρό, και με αφορμή αυτή την κουβέντα είχα την ιδέα, όταν τελειώσουμε το καλό το πρωτάθλημα, να κάνουμε έτσι μια ρετρό εκπομπή, και ειδικά εσύ και αρκετοί παλιοί ακροατές εκπομπής μπορούν να βοηθήσουν και να καταθέσουν ιστορίες, απόψεις κτλ. Για το πόσο κόστησε τελικά η μεταγραφή του Αγαθοκλέους. Ήταν ένα θέμα συζήτησης. Μου στείλαν μηνύματα ότι έλεγες μπούρδες. Έλεγα μπούρδες. Μα εγώ δεν πήρα θέση, ρε φίλε. Εγώ άφηνα τον κόσμο να μιλήσει παλιούς που ξέρανε. Εγώ δεν πήρα θέση. Έβγαινε ο κόσμος και τα έλεγε. Κάτσε λίγο, μιλάω με ένα παιδί που ξεκίνησε τώρα τη δημοσιογραφία. Τα προστήματα που έβαλε. Τα προστήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές. 2-3-10-2-87-8-8-8. Είπαμε για το θέμα του Λάρσον στην ομάδα. Δύσκολη παρουσία του. Αρκετά δύσκολη στο μάτι της Κυριακής. Αφού δεν προπονήθηκε για τρίτη συνεχόμενη μέρα ο Σουηδός. Με το πρόβλημα που έχει στο γόνατο. Ήδη εξετάζει ο Παντελίδης τις αναλλακτικές του. Είναι τώρα θέμα ποιο θα βάλει. Δύο είναι οι επιλογές του βέβαια. Οι βασικές επιλογές του έχει. Και το Μαρτίνες μπορεί να βάλει, άμα θέλει. Αλλά δεν ταιριάζει τόσο πολύ, είναι η αλήθεια. Και τον έχουμε δει να αγωνίζεται στα άκρα. Αλλά υπάρχει ο Ντιγκινή με τον Γιουνές να πηγαίνει μπροστά. Υπάρχει ο Φετφατζίδης με τον Ντιγκινή να μένει μπροστά. Υπάρχουν επιλογές για τον προπονητή του Άρη. Ήδη τις εξετάζει, ήδη τις τσεκάρει. Μέσα σε επόμενες μέρες δεν έχουν μείνει άλλωστε και πολλές για το παιχνίδι με τον Όφη, θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Και εκεί που είχε να διαχειριστεί μία απουσία του τιμωρημένου του Βέλεθ, μπαίνει τώρα στην εξίσωση και ο Λάρσον. Χτύπα ξύλο. Έχουμε ακόμα δύο μέρες, δεν προκύψει και τίποτα άλλο μέχρι το μάτς της Κυριακής. Ελπίζω πως όχι. Έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, δύσκολα. Πάντως, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, αυτό που έλεγε ο Χρήστος νωρίτερα, αφήνει το βάθος του πάγκου και κοιτούσα τυχαία πριν μια-δυο μέρες το ρόστερ και ο Άρης και μετά τις και μεταγραφές που έκανε τον περασμένο Γενάρη έχει στη διάθεσή του Παντελίδης δύο εντεκάδες όχι εισάξιες αλλά πάρα πολύ καλού επίπεδου για το πρωτάθλημα του Super League. Δηλαδή όταν έχεις και με αφορμή το μάσκο τρόπος να πω ένα Σμύρνος, όταν φέρνεις στον πάγκο το Γιουνές, φέρνεις στον πάγκο τον Φετφατζίδη, φέρνεις στον πάγκο τον Μαρτίνες, είχε στον πάγκο τον Δελιζίση, είχε στον πάγκο τον Σόουζα, έχει τον Βαλεριάνο, έχει και τον Κωνσταντίδη ως επιλογή που βέβαια είναι στα πίτσο το τελευταίο διάστημα. Έχει τον Μπάσα, αναπληρωματικό στα τελευταία παιχνίδια. Αυτοί οι παίχτες στις περισσότερες ομάδες της πρώτης κατηγορίας θα ήταν βασικοί. Επειδή σου έφερε φανέλα, ζήλεψες. Δεν θέλω φανέλα της Εθνικής Αλβανίας. Εντάξει, το καταλάβαμε. Δεν έχεις θέμα, οκ. Το καταλάβαμε. Λοιπόν. Να μου φέρει της Βραζιλίας να βάλω. Δεν είχαμε ποτέ κανένα διεθνή Βραζιλιάνο. Τι. Εν ενεργεία. Αν είναι άσχετο ο άνθρωπος. Ποιον είχαμε ενεργεία. Τον Αμορόζο βρε άσχετε. Δεν ήταν ενεργεία. Τι ήτανε. Ενεργεία δεν ήτανε. Τι ήτανε. Τον καλούσε στην Εθνική Βραζιλία. Πριν δύο χρόνια είχε παίξει η Εθνική Βραζιλία. Δεν πότε πρέπει να παίζει όλη τη ζωή. Δεν ήταν ενεργεία. Το Ρονάλντο Γκιάρο. Δεν ήταν ενεργεία. Άντερε. Το ξέρω ότι ενεργεία. Δεν ήταν ενεργεία, ρε Χρυσάδε. Τον έστειλα μήνυμα για τα γενέθλια, αλλά. Ξέγραψε τα. Ήθελα να δω, θα πει. Τον Αμορόζο, τι να τον πει. Τον είπα, παιδί, το σέρφερ αυτόν. 105 χρόνια ζωή σου, άρχισε τα λοιπά. Στα παπάκια του. Δεν πειράζει, φίλε, είχαμε Τιάγκο Ζεντίλ. Με τον οποίο μάλιστα διατηρούν πολύ καλές σχέσεις και έχουν ακόμα κοινωνία.
Ο Αγαθοκλέος λοιπόν κόστησε 900 εκατομμύρια δραχμές. 900 εκατομμύρια δραχμές, ωραία. Τη μια εταιρεία στην άλλη. Ωραία. 800 υπόθηκε από φίλο χθες στην εκπομπή. Ναι. Έπεσε κοντά. Τι ήθες. Και τι θέμα συζήτηση ήταν αυτό. Για κάποιο λόγο πήγε η κουβέντα στον Αγαθοκλέους. Τα λεφτά πήγαν όμως τη μια εταιρεία, από τη μια εταιρεία στην άλλη. Άλλη, ναι. Τα λεφτά του Χαριστέα πήγαν σε λογαριασμό ιδιώτη. Του πήρε και το αεροπλάνο και την κοπάνησε. Κάνει κρασιά τώρα. Ο οποίος καταδικάστηκε. Στο Σαν Φρανσίσκο. Με 5 χρόνια φυλάκιση για αυτό το θέμα. Καλιφόρνια. Και. Την ίδια στιγμή. Κάτσε να θυμηθώ τώρα την υπόθεση. Την ίδια στιγμή. Ο Άρης δέχτηκε και πρόστιμο. Γιατί έκανε καταγγελία τότε. Νομίζω ο Σκόρδας την είχε κάνει την καταγγελία. Δέχτηκε και πρόστιμο από το ΣΔΟΕ. Ναι. Επειδή έγινε αυτή, γιατί έπρεπε η ΠΑΕ να μπαίνουν τα λεφτά στις ΠΑΕ. Ναι. Έκανες λοιπόν καταγγελία τον Ζαχουδάνη ότι πήρε. Ορθώς την έκανες την καταγγελία, ρε φίλε, γιατί τα πήρε αυτός. Μπήκαν σε λογαριασμό του Προέδρου και όχι σε λογαριασμό της ΠΑΕ. Αλλά τα χρήματα. Ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει την καταγγελία. Πρόσεχε τώρα. Έκανε λοιπόν την καταγγελία. Καλά έκανε. Καλά έκανε, okay, ναι. Αλλά τι έγινε στην πορεία. Ναι. Έκανε την καταγγελία ακριβώς για να φύγει ο συγκεκριμένος τύπος που έκανε αυτό το οποίο έκανε. Και πήρε και τα λεφτά μαζί του. Δεν ξέρω αν πήρε τα λεφτά ή δεν τα πήρε. Πάντως μπήκαν σε λογαριασμό του τα λεφτά. Τώρα φανταστείτε τι γίνανε. Τα έδωσε για την ΠΑΕ, για την ομάδα τα χρήματα. Ναι, ναι. Πρόσεχε τώρα. Έγινε. Και είδε και το ΣΔΟΕ και σου έβαλε και, και 3 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο. Γιατί έκανε το λάθος να τα βάλεις ως πρόεδρος στο δικό σου λογαριασμό. Φοβερά, και όχι στις ομάδες. Δηλαδή, μας πήραν τα λεφτά. Φάγαμε και πρόστιμο από πάνω. Τρομερά πράγματα. Αυτά γίνονται κάποτε στο φανταστικό κόσμο του Άρη. Ναι. Καλές μου φίλες, καλές μου φίλες. Τότε που χωρίσαμε. Την ίδια στιγμή, βέβαια, ναι. Κάποιες άλλες ομάδες δεν είχαν τέτοια προβλήματα. Ή αν είχαν, παγώνανε. Είχε κρύο εκείνες τις εποχές. Μείον 5 είχε, μείον 10. Mm. Είχε πολύ κρύο. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε στο, πάνε στο break των 6.30. Τελευταίο λοιπόν, ναι. Το οποίο θα κάνουμε. Να κάνετε. Για τη σημερινή εκπομπή. Σημερινή μας εκπομπή. Δική διά σου, φίλε. Ναι. Α, δεν είμαι φιλοξενούμενος εγώ. Άντε πάλι. Ναι. Λοιπόν, πάμε Χριστοκιώσου στο τελευταίο break και επιστρέφουμε σε λίγο το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Τελευταίο κομμάτι All About Aris on Air στο Λίμπερο 107,4. Χρήστανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα με το Χριστοκιώσου στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας ο Mr. Gold, την κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης, με delivery στο 62-85-86, με ένα απλό τηλεφωνηματάκι από την 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ. Και φυσικά Γιαννόπουλος, όπου μπορείτε να πάτε το φορτηγό σας για ένα εξαιρετικό σέρβις στις καλύτερες τιμές και να αλλάξετε τα πάντα όλα, πέταλα, φούσκες, αμορτισέρ, όλα τα πάντα, σούστες, όλα θα τα βρείτε στον Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι και αυτός μαζί μας η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παραμένουν ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-287-888 για κανένα 20 λεπτό ακόμα που θα πάμε πάρα εδώ πέρα στον αέρα του Λίμπερο 107,4. Βλέπω τις δηλώσεις του Μιλοβάνοβιτς που έκανε στο γέλο, αν δεν κάνω λάθος. Στην ουσία επιβεβαιώνει τις τοποθετήσεις που έκανε. Πότε τις έκανε, προχθές ήταν ή χθες? Προχθές. Προχθές, μπράβο. Στο All About Aris. Τις δηλώσεις δηλαδή ότι υπάρχει πρόταση από τον Άρη, ότι ο Ματέο θέλει να συνεχίσει στον Άρη και ότι υπάρχει επιβεβαίωση στην πρόταση. Βέβαια, ενώ βγαίνει ο Μιλοβάνοβιτς και προχθές στο Λαμπαοτάρς και σήμερα στο Γέλο και λέει: παιδιά, έχουμε πρόταση μόνο από τον Άρη. Είναι καλή η πρόταση του Άρη. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βγάζουν έναν τυχάρπαστο Ισπανό, ο οποίος έγραφε ότι είναι απλήρωτος ο Ερέρα, ένας τύπος ο οποίος προφανώς για τους δικούς του λόγους έστελνε το Βέλεθ στην Ταραγώνα, τον Ερέρα ότι είχε προβλήματα στον Άρη, οτιδήποτε άλλο, και βάζουν αυτό να διαψεύσει τους ανθρώπους της Las Palmas. Δεν είναι φοβερό? Δεν είναι φοβερό να βγαίνει ο Τσαλτίδοφ μιας εφημερίδας, ενός ραδιοφώνου στη Las Palmas, να διαψεύδει τους ανθρώπους της Las Palmas μόνο και μόνο γιατί κάποιοι θέλουν να δημιουργούν αρνητικό κλίμα για τον Άρη? Εκπληκτικό είναι αυτό. Η ουσία όμως είναι στα λόγια του Μιλοβάνοβιτς, ότι δηλαδή πλέον ήταν και ο Νέιρ αυτό που είπε στο Λαμπαοτάρης, ότι ο Ματέο θέλει να μείνει στον Άρη. Σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Ματέο έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Αλλά το επίσης σημαντικό είναι ότι μας ικανοποιούν τα χρήματα που δίνει ο Άρης. Και ότι θέλουμε μέσα στον Απρίλιο να τελειώσει το θέμα. Σε καλό δρόμο λοιπόν είναι αυτή η περίπτωση. Μακάρι να ολοκληρωθεί θετικά για τους κίτρινους και να γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει.
Αποφεύγει πάντως να πει το ποσό, γιατί ούτε σε εμάς το ανέφερε από χθες που μίλησε. Το ποσό καλά κάνει και δεν το λέει. Συγκεκριμένα. Είπε βέβαια, πρόσεξε, είπε ότι. Πρόσεξε λίγο. Και άλλη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Λαμπαοτάρης έγινε σήμερα. Ποια? Όταν λοιπόν κάποιοι λέγανε για 1,3 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα και σας είπαμε ότι είναι 5.800. Κοντά στα 6 περίπου. Ναι. Σήμερα είπε ότι είναι πάνω από 5. Πάνω από 5. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά όμως και την αξιοπιστία του καθενός στο ρεπορτάζ δεν πρέπει κάθε φορά να δίνουμε εξετάσεις. Ή μάλλον πρέπει να δίνουμε εξετάσεις. Απλά μη μας βάζει στη διαδικασία να νιώθουμε σαν μαθητές κάθε φορά. Η Λας Πάλμας πάντα βάζει μεγάλες ρήτρες. Στον Αραούχο, στην ΑΕΚ, νομίζω είχε βάλει τη μια φορά 20 εκατομμύρια. Ωραία. Λοιπόν, ναι, το κάνει για να διαπραγματεύεται. Το κάνει για να διαπραγματεύεται. Okay, γιατί εντάξει. Λέει, βάζω 20, θα πάρω 10, θα πάρω 7. Εντάξει, γιατί άμα βάλει 7, θα πάρει 2 ή 3. 7,79 θα σου πω το εξής. Γι' αυτό μου πρέπει να απαντάει, λες ότι πρέπει να ο υπεύθυνος τύπου να απαντάει σε κάθε κακόβουλη είδηση. Όσο δεν αντιλάμε, θα βγάζουν συνεχώς περίεργα. Θα σου πω το εξής, επειδή έχω διατελέσει, όπως ξέρεις, επί 4 χρόνια σχεδόν, 3,5 πόσο ήταν στην συγκεκριμένη θέση. Ο υπεύθυνος τύπου εντωμεταξύ τον μπερδεύεται πολλές φορές και νομίζετε ότι πρέπει να λειτουργεί ως δημοσιογράφος εκεί. Ο υπεύθυνος τύπου είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας. Άρα υπάρχουν πράγματα που μπορεί να λέει και πράγματα που δεν μπορεί να λέει. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να καταλάβετε. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι ο υπεύθυνος επικοινωνίας υπάρχουν πάλι πράγματα που μπορεί να λέει και πράγματα που δεν μπορεί να λέει ανάλογα με την δυναμική που μπορεί να εκφράσει. Είναι άλλη η δυναμική που μπορεί να εκφράσει ο κόσμος του Άρη και είναι άλλη η δυναμική που μπορεί να εκφράσει μια ομάδα που έχει με το κεφάλαιο 2 εκατομμύρια, έσοδα 4 εκατομμύρια και είναι άλλη η δυναμική που μπορεί να εκφράσει μια ομάδα που έχει έσοδα 20 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια και από πίσω τον Μαρινάκοφ ή τον Ιβάνοφ ή τον οποιοδήποτε άλλο με 50, 60, 70, 80 και το κυριότερο, άριστες σχέσεις με τους κυβερνητικούς παράγοντες. Έχει τεράστια διαφορά λοιπόν το ένα με το άλλο. Όταν λοιπόν ο υπεύθυνος επικοινωνίας το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να προστατεύει εντός εισαγωγικών, είναι και περιορισμένη η δυνατότητα δράσης του. Όταν από πίσω έχεις πλάτες κυβερνητικές ημί, οικονομικές ημί, γενικά πλάτες, τότε μπορείς να λειτουργείς πολύ διαφορετικά. Γιατί όταν δεν είσαι δυνατός, ή να το πω πιο σωστά, δεν είσαι όσο δυνατός είναι αυτοί να μπορούν δηλαδή παρασκηνιακά να σε κρατήσουν στη γάμα εθνική ενώ έχεις το δίκιο με το μέρος σου, όση επικοινωνία και αν τρέξεις, η δική τους πληρωμένη επικοινωνία θα υπερκαλύψει τη δική σου. Άρα δεν είναι θέμα το πόσο ικανός είναι ο υπεύθυνος τύπου ή ο υπεύθυνος επικοινωνίας. Είναι το πόσο ισχυρός είναι αυτός που επικοινωνεί το όποιο θέμα. Και εκεί ο Άρης δεν είναι ισχυρός. Είναι ισχυρότερος από ομάδες όπως ο Ατρόμητος. Είναι ισχυρότερος από ομάδες όπως ο Αστέρας Τρίπολης. Γιατί έχει 5 site, έχει 2 δημοσιογράφους, σε μέσα ενημέρωσης έχει 3 ραδιόφωνα στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι όσο ισχυρός είναι όλοι οι υπόλοιποι. Και εσύ παίζεις μπάλα με τους μεγάλους. Με αυτούς κοντράρεσαι πλέον στο επικοινωνιακό κομμάτι και σε όλα τα υπόλοιπα. Άρα πρέπει να είσαι πιο ισχυρός οικονομικά για να γίνεις πιο ισχυρός σε όλα τα επίπεδα. Για ανέβασε λίγο. Έχουμε πολύ σημαντική είδηση. Νομίζω γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά μας αφορά Γιώργο Ματζούκη. Καλησπέρα, ο Ηράκλης. Καλησπέρα, παιδιά. Δεν έχει να κάνει, όπως σωστά είπες, Χρήσανθε, μόνο για τον Ηράκλη. Πολλοί θα το εκμεταλλευτούν. Μόλις τώρα και μετά από πολλούς μήνες αναμονής πέρασε η τροπολογία, το μήνυμα εστάλει από την ΠΑΕ Ηράκλης προς εμάς για να μας ενημερώσει. Από τη Βουλή, που είναι το περίφημο 50%. Δηλαδή, χρωστάω στον Ασλαμά 100 ευρώ, θα του δώσω 50. Είναι αυτό που έγινε το με τον Λουκίνα, νομίζω. Με τον Λουκίνα έγινε ήδη αυτό. Δεν είχε περάσει η τροπολογία. Με τον Λουκίνα είναι άλλη περίπτωση. Με τον Λουκίνα ο Ηρακλής πρέπει αύριο να δώσει την πρώτη δόση 10.000 για να μην φάει μείον 3. Άρα η τροπολογία που πέρασε τώρα είναι ότι επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε εδώ και καιρό, ότι πάμε για το 50% των χρεών των παλιών. Σωστά. Όχι μόνο για τον Ηρακλή, επαναλαμβάνω. Ναι, ρε. Για όλες. Η τροπολογία δεν λέει Ηρακλής. Για ανώνυμες ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Μπράβο. Και καλαθοσφαιρικές. Δεν το ξέρω.
Να βάλουμε τον Άρη μέσα μένα. Τώρα λοιπόν, δεν το ξέρω, όχι, ωραία. Μπορεί, δεν το αποκλείω. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να είναι μόνο για το ποδόσφαιρο. Προφανώς θα είναι γενικά για αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Ένα γράμμα, η ΚΑΕ, η ΠΑΕ, ένα γράμμα. Άμα γράφει Α μπροστά, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, πάει σε όλους. Τέλος πάντων, που σημαίνει, για πες το πάλι, άρα το σημαίνει 50%. Σου χρωστάω 100 και σου δίνω 50. Από εδώ και πέρα. Ή και για αυτά που χρωστούσα. Για του Καναδού κυρίως. Για του Παπαθανασάκη. Ωραία. Άρα όλες οι. Είναι κάτι σαν αυτό που έγινε με την Παναχαϊκή, δηλαδή πέρσι. Παναχαϊκή. Ξανά... Τα χάρισε όλα. Α, πήρε όλο το πακέτο του Άιπα. Κατέβηκε στην Πάτρα ο Βασιλιάδης σε εκλογές. Όχι, ρε φίλε. Κατεβαίνει στην Πάτρα. Αποκλείεται. Πέρσι από τα σύννεφα. Μήπως πήγε ο Τσίπρας στην Πάτρα πέρσι και. Και να το πω, αν και τώρα. Εντάξει, θα κάνω κατάρξη του χρόνου σας. Δεν είναι χάρη στον Ηρακλή αυτό το πράγμα. Όταν το ακούω κάποιοι να το λένε, γελάω. Γελάω. Εντάξει, άμα τα βάλουμε στις ζυγαριές, να μην πω για χάρη κάποιον άλλον, τέλος πάντων. Γελάω. Ναι. Θα τα πεις πιο αναλυτικά, απλά εμείς ξαναλέμε. Θέλει πέρασε να αναλυθεί ο Ηρακλής, και εδώ το μεγάλο ερώτημα που θα κάνω τώρα, όση ώρα έχω μέχρι να ξεκινήσει η πομπή, είναι αν αυτό σημαίνει και το ξεμπλοκάρισμα του λογαριασμού του Ηρακλή. Θα πρέπει να πληρώσει τα 50%. Που τόσο καιρό είναι μπλοκαρισμένος. Είναι αριθμίσει. Κοίταξε, σε κάθε περίπτωση θα μπορεί πλέον ή να πληρώσει. Να αριθμίσει, αν χρωστούσε 10, όπως λες, πλέον θα πρέπει να αριθμίσει τα 5. Και η επιθετική. Έχεις εικόνα ύψους. 1,5 μέρια. Άρα πάμε στο 750 με 1 δηλαδή. Όχι, είναι και το δημόσιο μέσα στο 1,5 μέρια. Εδώ μιλάμε για τους πιστωτές. Ναι. Μιλάμε για το δημόσιο. Αυτό λέω. Το δημόσιο πιστωτές, θα το ξέρω, το δημόσιο πάει όλο. Για τους πιστωτές που οι περισσότεροι είναι επιθετικοί. Στο δημόσιο προφανώς είναι ρυθμισμένα, γιατί αλλιώς δεν θα έπαιρνε φορολογική ασφαλιστική. Άρα είναι ρυθμισμένα. Την πήρες με το Στανιό πριν ένα μήνα. Όχι πριν ένα μήνα, στη μεταγραφή. Άρα έκανες έστω μία αρρύθμιση. Του Ιανουαρίου. Αυτό που μου είπες το ξαναείδα. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι απορρίπτει τις ενστάσεις. Α, μήπως επειδή είναι Football League. Της δόξας του Απόλλωνα και μιας ακόμα ομάδος για τους βαθμούς με αήττο σπάτων. Μήπως και αύριο η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ θα αποφασίσει. Άρα είναι η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού. Ναι, γιατί είναι football league. Θα τη λάβει υπόψη την ΕΕΑ ή όχι. Είναι δεσμευτική. Είναι δεσμευτική σε αυτά πέρυσι τα θέματα. Πέρυσι που η Βέρεια είπε το ποίημα, οι άλλες οι ομάδες που το κυνήγησαν δεν τους πήραν τους βαθμούς. Μα δεν μπορείς να τους πάρεις τους βαθμούς. Τους βαθμούς δεν γίνεται να τους πάρεις. Το διεκδικούν. Το διεκδικούν. Βέβαια, δεν τώρα εδώ είναι διαφορετικό θέμα. Πέρυσι οι άλλοι φύγανε, η Βέρεια αποχώρησε, ενώ τώρα υπήρξε παρανομία. Μπράβο. Προφανώς εκεί και σου λέω ότι παράνομα έπαιξες μαζί μου στον πρώτο γύρο, οπότε θέλω τους βαθμούς που έχασα. Άρα όλοι πρέπει να τους πάρουν. Αυτοί οι τρεις κάνανε ένστασή μας. Οι άλλοι ήταν, πώς λέγεται, εκπρόθεσμο. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Το πιο σημαντικό είναι αυτό για την τροπολογία που την περίμενε νομίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Ηρακλής. Ο Τόμ Παπαδόπουλος έλεγε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι αν δεν περάσει τροπολογία, ξεχάστε με. Μάλιστα. Ωραία. Άρα τώρα δεν έχει και δικαιολογίες. Τώρα δεν έχει δικαιολογία καμία. Θα τα αναλύσεις και λίγο αργότερα στην εκπομπή σου. Πολύ ωραία, σημαντική είδηση αυτή για τον Ηρακλή και νομίζω γενικότερα για τις ομάδες που είχαν ντράβαλα από το παρελθόν. Νομίζω είναι μόνο για την ΠΑΕ. Δεν έχει να κάνει με την ΚΑΕ, γιατί πάρα πολύ απλά λέει μέσα και για ΕΠΟ κτλ. Οπότε είναι νομίζω σε σχέση μόνο με τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, γι' αυτό το πλαίσιο το 50%. Γιατί και στον μπάσκετ ισχύουν και άλλα δεδομένα στον μπάσκετ. Έτσι κι αλλιώς. Άρα μιλάμε για το ποδόσφαιρο και μπορούν οι ΠΑΕ να ενταχθούν σε αυτό. Ο Βασιλιάδης έχει στείλει επιστολή στην ΕΠΟ για την αναδιάρθρωση. Ναι. Αν δεν του απαντήσουν μέχρι τις 5 του Απρίλη, δηλαδή μέχρι την άλλη Παρασκευή, τότε λέει τεκμέρεται ως σιωπηρή αποδοχή εκ μέρους της Ομοσπονδίας και θα προχωρήσει, λέει, άμεσα στην νομοθέτηση της τροπολογίας. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Άρα είναι σαν να τους λέει ή θα μου πείτε επίσημα ναι ή δεν θα μου πείτε τίποτα και θα το προχωρήσω μόνος μου, ένα από τα δύο. Είναι μετακίνητος ο Βασιλιάδης. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ο Βασιλιάδης με την ΕΠΟ και τη Λίγκα δεν το συμφώνησε πέρσι. Με άλλους το συμφώνησε. Ναι, αλλά τώρα που έφτει ο Όφη και ο Παζιάννα, ρε φίλε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν γίνεται. Και τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Αφού ο Άρης τα έπεφτε και λέγανε πέρσι, εσείς τι θα ψηφίσετε, να γίνουν 14 οι ομάδες, η ιδέα. Η αναδιάρθρωση. Έτσι δεν λέγανε. Ο εχθρός αυτών που κάναν κουμάντο τόσα χρόνια, αυτών που προσπαθούν να κάνουν κουμάντο τώρα, γιατί με τα χρήματα που θα πάρουν οι ομάδες θα είναι ανεξάρτητες. Και δεν θα έχουν κανέναν πάνω από και θα παίζει με τον Άρη, τον Ολυμπιακό, εντάξει, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ. Αυτοί θα παίζουν μεταξύ του. Με τον Μπακίρι που θα πέφτει, ούτε δανεικούς θα χρειάζεσαι απαραίτητα. Και θα μπορεί με δικά σου χρήματα, τα οποία θα σου έρχονται μέσα από την αναδιάρθρωση, γιατί έταξε πολλά λεφτά ο Βασιλιάδης, είναι η αλήθεια, να λειτουργεί μόνο σου αυτόνομα.
και να μένανε από τις σχέσεις με διάφορες ομάδες. Άρα θα έχουμε και τηλεοπτικό. Εντάξει, έτσι είναι άρα, τα πράγματα. Άρα θα έχουμε τηλεοπτικό. Τι κανονικά με ΕΡΤ. Αφού περνάει η αναδιάρθρωση. Άμα περάσει, ναι, ΕΡΤ. Όλοι είναι ΕΡΤ. Όχι, αφού έχουμε όμως, πώς γίνεται να μην πάρουμε άδεια, αφού θα έχουμε τηλεοπτικό. Μπαρούφα το θέμα. Μπαρούφα ήταν φίλοι με την τελευταία πρόταση. Αυτοανερέθηκαν. Τι να πω, δηλαδή. Υπάρχει ο κίνδυνος, αλλά δεν θα περάσει. Αλλά φαγωθείτε λίγο εσείς. Εντάξει. Γι' αυτό λέμε ο κόσμος πρέπει να φιλτράρει. Θα μου πεις ο Αριανός με όσα έχει διαβάσει. Ξέρουν ότι στον Αριανό. Οι περισσότεροι δεν τρώνε πλέον, εντάξει. Μάλιστα. Έφαγε ομάδα και σε ωραίο μαγαζί σήμερα στο Χορτιάτι. Ωραίο ήτανε. Ωραίο μαγαζί. Είναι. Δεν ξέρω τώρα λεπτό. Καλά πήγαν σε μαγαζί με κρέατα εν μέσω νηστείας, δεν τρέπονται. Γιατί όλοι νηστεύουν σαν να ναι. Νηστέψουν. Γιατί, ρε φίλε. Έτσι θέλουμε εμείς. Θα πέσει φωτιά να τους κάψει. Ναι. Συνήστεψε αυτή την εβδομάδα. Όχι. Γιατί? Γιατί να νηστέψω. Ούτε εγώ. Απλά δεν τρώω κρέας από τη Δευτέρα. Σήμερα φάγα μπριάμ. Μπριάμ! Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν μ' αρέσουν οι μελιτζάνες. Είναι το μόνο φαγητό που δεν μ' αρέσει. Τρώω παπουτσάκια δηλαδή. Η μελιτζάνα δεν μ' αρέσει. Με την μπισαμέλα από πάνω. Παχυντικά. 5 κιλά θα βάλεις πάλι. Όχι. Θα βάλεις τα 3 που έχασες. Καλά. Λοιπόν. Τι? Όχι, ξεχάσαμε να δώσουμε εισιτήρια, το αντιλήφθηκες. Εσύ στον κόσμο. Ασχολείσαι με αυτό το θέμα. Ξεχάσαμε να δώσουμε εισιτήρια. Το κάνουμε τώρα, στο φινάλε. Τι τώρα, ρε. Όποιο στείλει. Αύριο, όχι, θα τα δώσω αύριο το πρωί στην Τρόικα. Εντάξει, δώσω αύριο το πρωί στην Τρόικα. Για το Άρη Σόφι. Θα έχει κόσμο, πιστεύει. Ποιο? Το Άρη Σόφι. Όχι, τι κόσμο να έχει. Έχει ο Άρης κόσμο. Δεν έχει αυτό. Άσε το. 9.500 μέσο όρο εισιτήριων. Δεν πήγαινε Αργιανό. Σιγά τώρα. Έχει κόσμο βάρη. 10 με 6 αύριο ανοιχτή η μπουτίκ για να πάρετε στήριά σα. Θα δώσει και ο Χρήστατο στην Τρόικα την αυριανή. Θα κρατήσετε μετά για την εκπομπή να δώσουμε. Παρασκευή είναι αύριο, φίλε. Πώ θα δώσω. Εδώ, σα το εδώ πέρα στον DJ. Να τα δώσει αυτό. Και μέσω του viva.gr μπορεί να προμηθεύεστε τα εισιτήριά σα. Πρέπει να είστε την Κυριακή στο γήπεδο. Τι? Ναι, ναι. Πρέπει να είστε την Κυριακή στο γήπεδο. Είναι σημαντικό. Το παιχνίδι, όχι λόγω αντιπάλου, αλλά λόγω του στόχου που έχει θέσει ο Άρης για την τέταρτη θέση, η οποία είναι πολύ πιθανό να πιάσει τον Ατρόμητο εφόσον επικρατήσει λογική, δηλαδή ο Άρης κερδίσει και ο Ατρόμητος χάσει ο Γιώργος Καρασκάκης από τον Ολυμπιακό. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας, είναι η αλήθεια. Δεν νομίζω να δούμε κάτι τέτοιο βέβαια από τους Περιστεριώτες, τους οποίους ο Άρης θυμίζουμε υποδέχεται σε περίπου σε κάτι παραπάνω από 2 εβδομάδες, αφού υπάρχει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ο Παπαδόπουλος λέει φίλος, ναι. Εκτός από παπουτσάκια, μάλλον τρώει λέει και παπουτσάκια, εκτός από παντόφλα. Παντόφλα. Έτσι έγραψε ο φίλος. Που μάλλον σε έχει δει σε τρυφερά τετατέτ από ό,τι μου εξομολογείται. Δεν νομίζω. Τι. Δεν νομίζω. Δεν έχεις σχέση. Ελεύθερο είσαι να το πούμε στις γυναίκες σαν να την φιλίο. Πρώτα απ' όλα η προσωπική μου ζωή δεν είναι για τα κανονικά σχέση. Έχω, η πω, προσωπική ζωή τι. Δεν έχει, δεν είναι προ δημοσιοποίηση. Α. Παντόφλα δύσκολα. Χλωμό. 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 Νέος, νέος. Μετά μπορεί. Κοίτα, κάποιοι παλιοί μου λένε ότι συνήθως πέφτει αφού παντρευτείς, λέει. Ποια? Η παντόφλα. Η παντόφλα πέφτει πάντα. Όταν παντρευτείς γίνεται τσόκαρο απλά. Ναι. Να ξέρεις, πονάει περισσότερο. Εντάξει, φίλε, εγώ δεν την έχω βιώσει πάρα πολύ, είναι αλήθεια. Κάτσε να ρωτήσουμε τον φίλο τώρα. Ναι, χαίρετε. Ο Παπαδόπουλος όταν ζορίζεται και θέλει να απαντήσει. Και όταν είναι κάτι που τον ζορίζει η απάντηση. Δεν ναι. Υπάρχει κάτι που να τον ζορίζει, φίλε. Δεν υπάρχει κάτι που να τον ζορίζει. Ναι, ναι. Μιλάει πολύ γρήγορα, το έχει απαντήσει. Δεν είναι νομίζω η προσωπική μου ζωή να είναι. Ναι, γιατί είναι φίλε. Δηλαδή εμείς εδώ πέρα είμαστε για άλλο λόγο, όχι γι' αυτό. Να ενδιαφέρει. Εντάξει, έχω μια σχέση. Λέει, μετά το και λέει κάτι να ακούει σχέση μου. Εντάξει, έχω και μια σχέση. Παντόφλα. Δύσκολα, φίλε. Ο Παπαδόπουλος τόσο παπουτσάκια τρώει και παντόφλα. Δύσκολα. Καλά. Δύσκολα. Κάτσε, προάλλες ήταν που άκουγε ο παπάς της κοπέλας. Περίμενε. Ναι, ναι, ναι. Ακούει και ο παπάς. Ακούει και ο Κώστας, ρε φίλε. Γιατί δεν κατάλαβα. Όπα, περίμενε, περίμενε. Ξέρουμε και τον παπά της κοπέλας. Βεβαίως. Ακούει και ο Κώστας, γιατί δεν κατάλαβα. Χαιρετίσματα στον κύριο Κώστα. Βεβαίως. Να χαίρετε την κόρη. Εκεί δίπλα στα δημοσιογραφικά. Οι επιλογές βέβαια της κόρης είναι λίγο δύσκολες. Καλά, αυτό είναι το μόνο. Η κοπέλα θα υποφέρει, αλλά τέλος πάντων τη στηρίζουμε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Εσύ Στέλιο μου το έστειλε στο μήνυμα στο Χρήστανδο. Φυσικά, αδερφέ μου. Ωραία, Χριστό. Χριστό, κόψτε τον.
Καλά, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και εξπέστο να ξαναπάρει. Τι τον έκοψες. Ωραία, τώρα ξαναπάρε. Στέλιο, μην ξαναπάρεις. Τον κρατάω εδώ, μπορείς να έρθεις. Από τον έκτο που θα σε ρίξει, ναι, θα κάνεις πολύ μεγάλο θόρυβο. Στέλιο, σε έκοψε. Από τον έκτο που θα σε πετάξει, θα χτυπήσεις όταν πολύ δυνατά. Όταν πουλάς τρέλα στον Παπαδόπουλο, έτσι θα γίνεται. Να ξέρεις. Τώρα ξαναπάρε, μιλήσουμε κανονικά. Έχεις 3 λεπτά να του ζητήσεις συγγνώμη. Δεν του ζητάω. Δεν του ζητάς. Γιατί διαθέτει ψέματα, ρε φίλε, για μένα. Εγώ σου δίνω πάντως 2 και 30. Τι? Να του ζητήσεις συγγνώμη. Δεν ζητάω και τι του ζητήσεις συγγνώμη. Καλά. Κατάλαβες ποιον έκλεισες τώρα. Ξέρω. Αδελφός μου είναι. Δεν αλλάζει τίποτα. Όχι, 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 όχι. Όχι. Εσύ μπορεί να το θεωρείς. Ναι. Τον έκλεισες όμως. Τον έκλεισα, ναι. Εντάξει. Και είπα να ξαναπάρει. Στέλιο, σκέψου μόνο ότι έχεις 2 παιδιά και μια σύζυγο που σε αγαπάει. Να είναι πλημέλημα. Όχι σε βαθμό κακουργήματος το ξύλο που θα τον δώσεις. Απλά ξυλοδαρμός. Πιστεύω ότι είναι ακόμα σακαρισμένος. Νομίζω ότι είναι καθοδόν. Έχει καβαλήσει το μηχανάκι και έρχεται. Λοιπόν, τι κάνουμε. Λοιπόν, ξελοιπόν, έχεις 1,5 λεπτό να ζητήσεις συγγνώμη. Δεν ζητάω. Δεν ζητάω. Δεν ζητάω. Καλά. Εγώ θα λείπω. Δεν θα μπω στην ώρα. Απλά χτύπα τον αύριο μετά τις 7. Να κάνει και την αυριανή εκπομπή στέλιο. Όχι, πες το πιο έξυπνο. Μετά το μάτι της Κυριακής. Όχι. Να βγάλει και το παροκάματο την Κυριακή. Όχι. Και μετά. Όχι, όχι, όχι. Μπορείς να μείνεις μια μέρα στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Είμαστε και στο νοσοκομείο. Αντίο ζωή. Ντάπα ντούπα. Αυτά είναι τα μηνύματα που λαμβάνω. Και από 2 φίλους του. Έτσι. Έτσι είναι. Έτσι είναι η ζωή. Έχει ωραία μπουγάτσα. Πού έχει ωραία μπουγάτσα, την μπουγάτσα. Πού έχει ωραία μπουγάτσα, πάμε φάμε. Η πιο διάσημη μπουγάτσα στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε, Γρηγόρης. Μάλιστα. Πάμε να δοκιμάσουμε, ρε φίλε, είμαστε φαν. Έχει μεγάλη σχέση. Τι λέει, αδερφέ, τι είναι αυτός, ρε. Παπά στο Γρηγόρη, απέναντι τον Γιώτη. Όλη μέρα, όλη νύχτα. Γίναμε. Τι? Γίναμε. Μια χαρά. Δεν θα προλάβεις βέβαια. Γιατί? Μετά από αυτό που είπες και έκανες. Εγώ. Εγώ. Δεν παρεμβαίνω. Νύπτω τα σχήρα. Απλά είπα Στέλιο, σκέψου τον Νικόλα, το κοριτσάκι σου. Ναι. Και χτύπα τον λίγο. Όχι πολύ. Λίγο. Όπως παλιά. Τι φωτογραφία έχει εδώ πέρα. Όπως παλιά. Α. Ο πρακτικάριος του Λίμπερου. Λοιπόν. Καλό. Διακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζούκη που έχει να πει αρκετά και για το παιχνίδι του Ηρακλή και για την τροπολογία, για την οποία σας ενημέρωσα πριν από λίγο. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5 με την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Να είστε καλά.